Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά σήμερα. Σήμερα δεν θα ζωγραφίσουμε σε καμπά, ούτε σε μπλοκ ζωγραφικής όπως είχαμε κάνει, ούτε γενικότερα δεν θα κάνουμε ό,τι είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα ζωγραφίσουμε με πυρογράφο. Ο πυρογράφος, εντάξει, μπορεί να σας ακούγεται λίγο επικίνδυνο, να λέτε «Α, Μίτσο, τι θα κάνουμε τώρα, θα καούμε?» Αλλά άμα προσέχετε, εννοείται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Απλά εντάξει, θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Ο πυρογράφος είναι αυτό εδώ το αντικείμενο. Όπως βλέπετε. Με την πρίζα. Δεν έχει κάποιο κουμπί επάνω, απλά το βάζετε στην πρίζα, το βάζουμε στην πρίζα. Ούτως ώστε να θερμανθεί, να πάρει την άλφα θερμοκρασία που θέλουμε για να ζωγραφίσουμε στο ξύλο που θέλουμε, γιατί δεν ζωγραφίζουμε, εννοείται, δεν ζωγραφίζουμε πάνω στις καμπά με αυτό. Θα τα κάψουμε όλα. Θα σας δείξω τη διαδικασία στο βίντεο, δεν είναι τίποτα. Απλά θέλει να έχετε λίγο υπομονή, γιατί το να ζωγραφίσετε με πυρογράφο έχει μια χρονοβόρα διαδικασία, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Και δεν ζωγραφίζουμε με τον πυρογράφο ποτέ με γυμνά τα χέρια, εννοείται. Με τα γάντια αυτά θα δουλέψετε και εννοείται όχι πλαστικά, γιατί θα κάψετε και το πλαστικό, θα κάψετε και τα χέρια. Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε, πάμε.